Κατά κοινή ομολογία, ο Υπουργός, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, δεν έκανε δεκτό το αίτημα των φορέων της Θήβας, εμένοντας τη λογική ότι στη Βιωτία θα παραμείνει ένα Μητροπολιτικό Πρωτοδικείο, ενώ ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός θα λάβει την απόφαση για το ποιο από τα δύο πρωτοδικεία θα μετατραπεί σε περιφερειακό, δηλαδή θα υποβαθμιστεί. Κατόπιν τούτων, καθίσταται αναγκαία η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων όλων των φορέων και κατοίκων της περιοχής τις επόμενες ημέρες. Αποφασίστηκε συγκεκριμένα η πραγματοποίηση της σημερινής συγκέντρωσης και συμβολικού αποκλεισμού της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών Θήβας στο ύψος του στρατοπέδου της Θήβας. Η μαζική συμμετοχή των φορέων στη συγκέντρωση που διοργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Θήβας την 5η 22 Φεβρουαρίου 2024 στις 11 το πρωί στην είσοδο. Καλούμε όλους τους κάτοικους της περιοχής μας σε μαζική συμμετοχή στις παραπάνω συγκεντρώσεις. Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε τον αγώνα για το δίκαιο αίτημά μας. Κάτω τα χέρια από το πρωτοδικείο Θήβας. Κάτω τα χέρια από το πρωτοδικείο. Κάτω τα χέρια από το πρωτοδικείο. Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου που αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις αυτή την εβδομάδα, πιθανότητα. Από την ενημέρωση που είχαμε την τελευταία περίπου πριν από την Πέμπτη, που σχεδίκαμε την Υπουργό, την Τετάρτη, μας είπε ότι περίπου το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε το σχέδιο το οποίο σιγά σιγά θα βγει στη διαβούλευση για να πάει κάπου στις 15 Μαρτίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως μας είπε και ο Υπουργός εκεί, δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της έδρας. Βέβαια, εμείς μένουμε στην σκέψη μας και στον αγώνα μας ότι θα πρέπει να εξαιρεθεί ο νόμος Βιωτίας για να παραμείνουν τα δύο πρωτοδικεία σε πλήρη λειτουργία όσο έχει σήμερα, γιατί είναι πλέον γνωστό σε όλους ότι εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές ιδιαιτερότητες που έχει κάθε περιοχή. Άρα λοιπόν, εμείς εμπαίνουμε στη αρχική μας θέση. Πρέπει το πρωτοδικείο της Θήβας να μείνει ανοιχτό και αυτό θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις. Όπως βλέπετε, θα κλείνουμε ήδη σήμερα την παλιά Αθηνική Οδό. Αυτό που έχω να πω είναι ότι μετά την τελευταία συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Υφυπουργό, η Συντονιστική Επιτροπή, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και εμείς προσωπικά, σαν δικηγορικό σύλλογο. Κάτω τα χέρια από το πρωτοδικείο. Ο Υπουργός μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εξαιρεθεί το πρωτοδικείο. Θα υπάρχει ένα πρωτοδικείο που θα λέγεται Πρωτοδικείο Βιωτία. Θα λειτουργούν και τα δύο, δεν ξέρω πώς, κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή πώς θα λειτουργεί και το ένα και το άλλο, και το παράδειγμα και το κυρίως πρωτοδικείο, όπως το κυρίως πρωτοδικείο θα είναι η έδρα των δικαστών. Η διοικητική έδρα. Εμείς παλεύουμε αυτή τη στιγμή πλέον για τη διοικητική έδρα, γιατί έχουμε όλες τις προϋποθέσεις του νόμου 4368 του 22. Όλες απολύτως και τις παρουσιάσαμε πάρα πολύ αναλυτικά και στον Υπουργό και στον Υφυπουργό και έχουμε στείλει και έγγραφο και στον κύριο Πρωθυπουργό. Ελπίζω ότι θα γίνει δεκτό. Σε αντίθετη περίπτωση, τουλάχιστον εγώ δεσμεύομαι ότι θα προσβάλλω τον όποιο νόμο και την όποια απόφαση. Γιατί δεν μπορεί, θα προσφύγουμε δικαστικά. Δεν μπορεί δηλαδή να λέει τις προϋποθέσεις, δεν μπορεί να αναφέρονται στον νόμο και να μην τηρούν τον νόμο. Η Συντονιστική Επιτροπή των Φορέων της Θήβας, ξαναλέμε, εκπροσωπώντας πολλές δεκάδες φορέων από την Επαρχία Θήβας, συναντήθηκε με τον Υπουργό. Ο Υπουργός δεν δεσμεύτηκε για κάτι. Τις επόμενες μέρες το νομοσχέδιο είναι να τεθεί σε διαβούλευση. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η απόφασή μας είναι για κλιμάκωση. Ενώ ψυχή του 28 Φλεβάρι, θα έχουμε πάλι ένα τεράστιο μεγάλο παθηματικό πάντημα στο εργαστήριο και οι δράσεις μας, οι οποίες είναι αυτή την εβδομάδα. Όχι, σήμερα, συμβολικά, στον αφάνισμο, το πρωτοδικείο να μείνει ανοιχτό. Όχι, στη Θήβα, τον αφάνισμο. Σας ευχαριστούμε καταρχήν που είστε για μια φορά εδώ, βρισκόμαστε στο έργο της Συντονιστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για να προστατεύσει το πρωτοδικείο της Θήβας. Κλιμακώνουμε και σήμερα τις αντιδράσεις μας. Δεδομένου ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι από στα χέρια μας που να συνειδητοποιεί ότι σε αυτό που ζητάμε, στο να μείνει το πρωτοδικείο μας ανοιχτό όπως και της Θήβας. Το πρωτοδικείο να μείνει ανοιχτό. Θα συνεχίσουμε να φύγουμε κάτι στα χέρια μας.